Ο επόμενος, ο κύριος Τρεμόπουλος. Ένα λεπτό, παρακαλώ, κύριε Τρεμόπουλο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Άστον για τη μυστική συμφωνία που έχει αποκαλυφθεί στην εφημερίδα New Europe μεταξύ Παπανδρέου, Μέρκελ και Σαρκοζή για την αγορά γερμανικών και γαλλικών όπλων αξίας δέκα εκατομμυρίων ως όρο για την χορήγηση του νέου πακέτου βοήθειας. Βεβαίως, η κυρία Άστον δεν ακούει αυτή τη στιγμή, αλλά θα ήθελα να μου σχολιάσει αυτή ακριβώς την είδηση από μια έγκυρη εφημερίδα, την ίδια στιγμή που υπάρχουν αντικοινωνικές περικοπές στον προϋπολογισμό για το 2012 και την ίδια στιγμή τα εξοπλιστικά προγράμματα αυξάνονται κατά 18,2% και οι δαπάνες υπέρ του ΝΑΤΟ κατά 50%. Πρόκειται, αν αληθεύει, για ένα ευρωπαϊκό σκάνδαλο με τεράστια σημασία και γιατί τα κόμματα που κυβερνούν σήμερα στην Ελλάδα εμπλέκονται, αλλά και γιατί υπάρχουν μίζες τόσα χρόνια από γερμανικές και άλλες εταιρείες. Θα ήθελα να ρωτήσω, λοιπόν, συμφωνεί η κυρία Άστον με τον εξαναγκασμό της ελληνικής κυβέρνησης στο να συνεχίσει αυτή τη διπλωματία των εξοπλισμών και αν μπορεί να μας βοηθήσει, τη χώρα δηλαδή, για να απελευθερωθούμε από τα εκκρεμή ζητήματα που υπάρχουν με την Τουρκία, αντί να παρακολουθεί να βουλιάζουμε ακόμη περισσότερο στην κρίση. Köszönjük szépen. Ferreira képviselő. Ευχαριστούμε. Κύριο Φερέιρα. Ο κύριος Φερέιρα, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Εδώ πρέπει να δούμε